Λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Θα πάμε στα Χανιά, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο η επίσημη πρώτη της κρουαζιέρας και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, ο κύριος Βυριράκης, ο κύριος Δημήτρης Βυριράκης, θα μας μεταφέρει το κλίμα το οποίο κυριαρχεί. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά στους Κωστίδες και τις Ελένες. Βέβαια. Και πολύ καλά κάνετε που το αναφέρετε. Λοιπόν, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο έκανε ποδαρικό στα Χανιά. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Ασφαλώς αναφέρεσαι στο πρώτο κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες κρουαζιέρας. Σωστά. Που πράγματι ήρθε χθες, γιατί είχε έρθει και την περασμένη εβδομάδα ένα κρουαζιερόπλοιο χωρίς επιβάτες. Η χθεσινή έλευση την αναμέναμε. Εδώ και καιρό, ναι. Είχαμε προετοιμαστεί, είχαμε αγωνία πώς θα εξελιχθεί με πρωτόγνωρα μέτρα ασφαλείας και άλλες συνθήκες τελείως διαφορετικές από τα προηγούμενα χρόνια. Και μπορώ να πω ότι η παραμονή του πλοίου από το πρωί, από τις 8 μέχρι τις 7 το απόγευμα, ήταν απόλυτα πετυχημένη όσον αφορά τα αποτελέσματα. Κύριε Βυριράκη, 1.000 άτομα. 1.000 άτομα επιβάτες. Ναι. Οι 500 κατέβηκαν για εκδρομές για την πόλη μας και τα γύρω μέρη. Εντάξει, δεν ήταν γεμάτο το κρουαζιερόπλοιο, αλλά ήταν αρχή και κάθε αρχή και δύσκολη. 1.000 άτομα. Όταν ξεκινώ μία συζήτηση αναφορικά με επισκέπτες κρουαζιέρας, αυτό που ρωτώ είναι πόσο ωφελήθηκαν οι επιχειρηματίες της πόλης, δηλαδή οι τοπικές επιχειρήσεις. Από ό,τι έχω μάθει, οργανώθηκαν κάποιες συγκεκριμένες μετακινήσεις, εκδρομές. Εκδρομές υπήρχαν πάντα οργανωμένες από μέσα από το κρουαζιερόπλοιο. Ναι. Όλα τα χρόνια. Και έτσι αυτό συνεχίστηκε και φέτος. Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει ριζικά και δυστυχώς δεν γίνονται πράγματα που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν υπήρξαν μεμονωμένες αποβιβάσεις επιβατών, ναι, να μπορούν να πάρουν μέσα μαζικά μέσα μεταφορά στο αστικό χτέλ, δηλαδή ταξί. Δεν μπορέσαν να ψωνίσουν από τα μαγαζιά, δεν μπορούσαν να πάνε όπου θέλουν να πιούν τον καφέ τους. Αυτά τα μέτρα τα επέβαλαν και οι εταιρείες και τα διεθνή πρωτόκολλα. Και ναι, μεν δεν είναι ευχάριστο όσον αφορά την υποδοχή του τουρισμού στην πόλη μας, αυτά τα θέματα που σας ανέφερα, αλλά επιβάλλονται και από κανόνες ασφαλείας στα κρουαζιερόπλοια, γιατί όπως ξέρετε αυτά είναι τα πλέον ευάλωτα σε παρόμοιες κρίσεις. Σωστά, να υπάρξει αυξημένη διασπορά. Ακριβώς, είναι κλειστοί χώροι, εκεί δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Μάλιστα, λοιπόν, αναφορικά τώρα με τον προγραμματισμό σας. Ξεκίνησε η κρουαζιέρα, ολοκληρώνεται, αν δεν κάνω λάθος, περί τα μέσα του Δεκέμβρη. Έτσι βλέπουμε το πρόγραμμα των αφήξεων. Έχω να πω ότι στα Χανιά έγιναν μεγάλα άλματα στον τομέα της κρουαζιέρας, το 18 μέχρι το 19. Φτάσαμε το 19 να έχουμε 265.000 επιβάτες κρουαζιέρας, στη στιγμή που το Ηράκλειο είχε 310.000. Δηλαδή ήταν ένα τεράστιο άλμα ανωδικό. Το 2020 κατεβήκαμε στους 100 επιβάτες, όπως και από τα 136 κρουαζιερόπλοια 10 μόνο. Φέτος είναι προγραμματισμένα αυτή τη στιγμή να έρθουν 80. Τώρα κάθε μέρα αλλάζουν αυτά τα νούμερα. Προς το παρόν είναι ανωδικά και εύχομαι να μην συμβεί κάτι, να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία. Μάλιστα, 80 προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων μέχρι και τον Δεκέμβρη. Δεκέμβριο, μέχρι και τον Δεκέμβριο. Τα μεγάλα νούμερα, 14-15 κρουαζιερόπλοια το μήνα, είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η τουριστική σεζόν στα κρουαζιερόπλοια θα πάει λίγο αργά. Θα πάει λίγο μετατοπισμένα, καθυστερημένα θα έλεγα. Καθυστερημένα. Τον Ιούνιο δέχομαι. Ελάχιστα, 3-4. Αρχίζουν από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο, εκεί παρατηρείται μια κορύφωση, δηλαδή ανεβαίνει κάπως απότομα. Ναι, ανεβαίνει εκεί πέρα Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, σας λέω, 14. Ποιες αγορές στηρίζουν την κρουαζιέρα των Χανίων? Πώς είπατε? Ποιες αγορές στηρίζουν την κρουαζιέρα των Χανίων? Δηλαδή υπάρχουν διάφορες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι από κάθε μέρος του κόσμου. Υψηλού τουρισμού, υψηλού επίπεδου, οικονομικού επίπεδου, είναι Αμερικανοί, Αυστραλοί τουρίστες με συγκεκριμένες εταιρείες. Εμείς όμως τους δεχόμαστε όλους, γιατί όλοι αυτοί προσφέρουν στον οικονομικό τομέα
του τόπου μας. Μάλιστα. Κάποιες, στο μέτωπο των υποδομών, κάποιο είδους αναβάθμιση προβλέπει η ατζέντα σας για το επόμενο χρονικό διάστημα? Βεβαίως, για το επόμενο χρονικό διάστημα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε όλες τις προδιαγραφές εισόδου φίλη Σέγγεν στη Σούδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε ενδιάμεσο σταθμό, δεν είμαστε home port. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχτούμε απευθείας επιβάτες από ξένη χώρα, επιβάτες κουράζει αεροπλοίου. Πρέπει να έρθει μέσω Ηρακλείου. Όπως είναι το Ηράκλειο, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσουμε και να το ξεπεράσουμε. Εμείς αργήσαμε στην κουραζιέρα, ξεκινήσαμε περίπου το 2011, αλλά τα 10 χρόνια αυτά είχαμε αλματώδη άνοδο. Είμαστε αυτή τη στιγμή το 8ο λιμάνι στην κίνηση, δηλαδή με στατιστικά του 2019. Είμαστε το 8ο λιμάνι στη χώρα στην κίνηση, ναι, των βατών κουραζιέρας. Και πέρυσι, αν όλα πήγαιναν καλά, θα περβαίναμε τα 150 πλοία όπως είχαν δηλωθεί, με πολύ μεγάλος αριθμός. Προσφέρουν πάρα πολλά στο εισόδημα. Σε γενικό επίπεδο, ίσως να μην το ξέρουν οι τηλεθεατές ή ο πολλής κόσμος, αλλά προσφέρει η κουραζιέρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον ελληνικό τουρισμό. Έρχονται 5 εκατομμύρια περίπου επισκέπτες κουραζιέρας. Είναι μεγάλα τα νούμερα αυτά. Πέρυσι είχαμε πτώσει 95% στον τομέα αυτό. Έπαθαν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, πανελευθερία θα έλεγα. Πολλές εταιρείες αναγκάστηκαν να σηκωνευτούν ή να πτωχεύσουν. Φέτος προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ένα αριθμό κουραζιεροπλοίων που θα είναι ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι και αυτό θα είναι η επένδυση για το μέλλον. Κύριε Βυριράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να ευχηθώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.